Μεγαλώνει ο κατάλογος των θυμάτων από επιπλοκές της γρίπης, καθώς σύμφωνα με την εβδομαδία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, συνολικά 14 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι 12 θάνατοι αφορούσαν σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε μονάδα εντατικής θεραπείας και οι 2 θάνατοι σε ασθενείς χωρίς νοσηλεία στην εντατική. Πρόκειται για 9 άνδρες και 5 γυναίκες με εύρος ηλικιών από 58 έως 91 έτη και διάμεση ηλικία 74 έτη. Τα 13 από τα 14 κρούσματα ανήκαν σε κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου για την οποία συστήνεται εμβολιασμός για την εποχική γρήπη και εξ αυτών εμβολιασμένοι ήταν μόνο 3. Συνολικά είναι 90 τα επιβεβαιωμένα εργαστηριακά κρούσματα. Από αυτά τα 85 χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε μονάδα εντατικής θεραπείας και ήδη έχουμε καταγράψει 14 θανάτους, από τους οποίους οι 9 είναι άντρες και οι 5 γυναίκες. Οι περισσότεροι, πάνω από 90% ανήκουν στις ομάδες της λεγόμενης υψηλού κινδύνου και οι περισσότεροι, όχι τόσο όσο τα περασμένα χρόνια, σε ποσοστό ήταν ανεμβολίαστοι. Τα περασμένα χρόνια οι περισσότεροι που βίωναν τον θάνατο ήταν σε ποσοστό 95-97% ανεμβολίαστοι. Φέτος αυτό έχει μειωθεί γύρω στο 80%. Άρα σημαίνει, να το πω έτσι από άλλη πλευρά, ότι υπάρχουν και κάποιοι συνάνθρωποι μας που ενώ εμβολιάστηκαν, ανήκοντες στις ομάδες του υψηλού κινδύνου, είχαν μια λίμωξη βαριά του αναπνευστικού και κατέληξαν σε ένα κρεβάτι εντατικής θεραπείας ή σε ένα κρεβάτι συμβατικό μιας παθολογικής ή πνευμονικής κλινικής. Κατά την εβδομάδα από τις 9 έως τις 15 Ιανουαρίου, στα εργαστήρια αναφοράς γρίπης ελέγχθηκαν για ιούς συνολικά 303 κλινικά δείγματα, όλα από τα νοσοκομεία. Συνολικά έχουν ελεγχθεί 1044 κλινικά δείγματα, ενώ ο υπότυπος που επικρατεί φέτος είναι ο Α ή τα 32 που προσβάλλει κυρίως άτομα άνω των 65 ετών. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η δραστηριότητα της γρίπης στην Ελλάδα παραμένει αυξημένη και αυτό αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες. Τονίζουν τη σημασία του αντιγρυπικού εμβολιασμού ως του καλύτερου τρόπου φύλαξης από τη γρίπη και συστήνουν την αναζήτηση έγκαιρης ιατρικής βοήθειας και τη χορήγηση αντιϊκών σε ασθενείς με σοβαρή συμπτωματολογία. Κοιτάξτε, ενώ όλοι που ασχολούμαστε με τις λοιμώξεις και ιδίως οι υπεύθυνοι επιστημονικοί οργανισμοί, δηλαδή τόσο του Υπουργείου Υγείας, το ΚΕΛΠΝΟ, οι επιστημονικές εταιρείες των λοιμώξεων προτείνουν ο εμβολιασμός να γίνεται κάπου εκεί το Νοέμβριο, έτσι ώστε σε 2-3 εβδομάδες να έχουμε τα εξουδετερωτικά αντισώματα και τώρα που βιώνουμε την καρδιά του χειμώνα να είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε μια σοβαρή υιογενή λοίμωξη. Ακόμη και τώρα ενδεχομένως δεν είναι κακό να κάνει κανείς το εμβόλιο. Βέβαια, σήμερα έχουμε 20 του μηνός, αυτό σημαίνει ότι σε 2 εβδομάδες θα παραχθούν τα αντισώματα, άρα θα είμαστε προστατευμένοι το Φεβρουάριο, το Μάρτιο και τον Απρίλιο, γιατί εδώ να πω ότι η επιστημονική κοινότητα και το ΚΕΛΠΝΟ καταγράφει τη γρίπη από αρχές Οκτωβρίου, άκουσον μέχρι τα μέσα Μαΐου παρακαλώ.